Καλησπέρα σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι, φίλες. Να ευχαριστήσω την πρόσκληση από το Κομμουνιστικό Κόμμα για αυτή την εκδήλωση και να συνταχθώ στην πορεία και στους αγώνες μαζί του. Άλλωστε αυτό κάνουμε ανέκαθεν, τα γενοφάσκια μας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε κάτι ανέλπιστο. Ξεκινήσαμε ένα αγώνα από το τίποτα, χωρίς υποκίνηση από κανέναν. Μόνος υποκινητής ήταν η αγανάκτηση, η υποκρισία και το ψέμα απέναντί μας. Μας βαφτίσαν άθλιους, τιμή μας, ανύπαρκτος, αόρατος. Αυτοί οι αόρατοι καταφέρανε τα αποτελέσματα γνωστά, δεν θα επεκταθώ. Όμως, αν κερδίσαμε ένα πόλεμο, η μάχη δεν τελείωσε. Έχουμε πολλά προβλήματα μπροστά μας με την εταιρεία, τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε. Περίεργες, ας πούμε, ταμεία χωρίς παραστατικά, η έννοια του καταχραστή πλέεται πάνω από το κεφάλι μας. Με αποτέλεσμα, με μη εύρυθμη τη λειτουργία της εφαρμογής να αποτελεί κίνδυνο στη διάρκεια της υπηρεσίας ενός εργαζομένου. Ο μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος είναι αυτός που χαράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα που πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας. Θέλω να κλείσω με ένα σύνθημα του Γαλλικού Μάη του 68. Είμαστε ρεαλιστές. Ζητάμε το αδύνατο. Όλοι μαζί, της γης κολλασμένοι. Όλοι μαζί να νικήσουμε αυτό το κυκαιώνα όλων αυτών που βιώνουμε όλοι μαζί, αυτή την ανέχεια, να αποτινάξουμε αυτή την ανέχεια, να αγωνιστούμε για μια καλύτερη ζωή, για αξιοπρεπή ζωή, για υγεία, παιδεία και χαρά.